Αγάπησε την πουγκαριά, σε ρίχα της εγκάμνη. Έστησε η οικογένεια, κουράτσε δεν προφτάνει. Η κόρη θέλει πάντρεμα, ο γιος που δεν τσελίρες. Σι γλώσσα που σι πέθερα, συνέχεια βγάλει ασύνες. Κι άμαν ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Κι άμαν ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Μα έχεις ζήτηση το επάγγελμα του δημοσιογράφου στην Κύπρο. Ο ξανακούμε ακόμα έναν άνεργο επιστήμον. Αν το φοβούμε τον Μιχαλάκη, μόλις έρθει να πιάει δουλειά. Απορώ που στηρίζεις του την ούλη την αισιοδοξία σου, ρε παπά. Στο γεγονός ότι τα παιδιά μου θέλει τα η τηλεόραση. Αγαπά τα ο φακός. Άρα ανάστημα, άρα μαλλί πολύ, άρα μάτι. Πως τον παππού του τον ακώτακο, ρε παππού. Στο ποιος ήταν. Ναι, πατέρα, αλλά ο φακός δεν είναι να ρίχνει ζύγια την φάτσα του. Ένα έρθει η ώρα που να πρέπει να ανοίξω στόμα. Τώρα, έσκεσουν εσύ και ακόφηκες με να πίνω καφέ τέτα τέτ με έναν αντίζηλο. Τι θα έκανες? Πάρτι! Μπορεί να βεύκες μαζί του, να γλύτω, να το μουρμουρκό σου. Πάμε, προσοχή στο λεξιλόγιο σου. Τα ξέρω να μου, ξέρω. Μία φορά και έναν καιρό σε μία καλύβα ζούσε μία κατσίκα με τα 7 κατσικάκια της. Ναι! Λάω το καλά. Τέλεια, μωρό μου. Τον τραγούδι για να το συναφέρνει όμως. Ήταν χωρισμένη τώρα. Καλά, μια ερώτηση έκανα. Παππού, ένα αλήθεια που μας λέει η ότι ήταν και εκείνη κάποτε μπαλαρίνα. Τι τότε, μπαλαρίνα. Τα κάποτε είπε μας ότι χορέψε πιο λίμνο κύκνο. Πού τα μητσιά μπορεί. Εγώ πάντως κύκνο δεν έφτασα. Ώσπου να την πάρω, ο κύκνος έγινε και γαλήνα. Μα τι θα πούμε στο Γιώργο? Σιγά που να του δώκουμε και λορκασμό. Να με ντρέπετε τα μούτρα του. Και μπορεί να είναι μέσα να θέλεις μια αγάπη, βλέπω τότε, α. Άντε Μάρο, πιάσ' τη τσάντα σου. Αν επιτρέπετε, πού να πάτε? Η μάμα μου... Να πάμε στο γυναικολόγο μου. Είσαι πρόβλημα? Εγώ όχι, ο γυναικολόγος να μιλήσει. Μωρό μου, εξύπνησες? Όχι, δεν εξύπνησα. Εξύπνησες με τι γυρεύκει το χαλούμι μες στο κρεβάτι? Κάμνω το practice, ρε μάνα, το γυρίζω στον αέρα μου στο Διάννη. Πάμε για το όνομα του Θεού, σοβαρεύτου το practice σου να το κάνεις στην κουζίνα. Στην κουζίνα να ξυμαρίσω, ρε μάνα μου, και να φωνάζει η μάνα σου. Παμπή, πρόσεξε, δεν θέλω να νευριάσω έτσι special μέρα. Γιατί είναι τα μέρα σήμερα, special? Σήμερα είναι η μέρα που η Κύπρος και ο παπάς μου θα μπουν στο ρεκόρ Guinness. Μα σοβαρά? Είναι σήμερα το ρεκόρ μετά σου τι, Ναι, και θα έρθουν κανάλια από όλον τον κόσμο, όπως CNN και BBC, και φυσικά θα καλύψω το ρεκόρ ζωντανά από την εκπομπή μου. Πάντως παραγούδι πεθαίνω, παραδέχτηκα του. Ο παπάς μου έχει πολλά ταλέντα, επήρε μου την κόρη του. Κόκο μου, παραδέχτηκα σε πάντως, α. Έχεις πολλά ταλέντα. Πήρες που το γιο σου, α. Πώς σου ήρθε το Μιχαλάκι? Τέλος πώς μου ήρθε. Άκουα σε τόσο καιρό ότι ήθελες να μπεις στο ρεκόρ Γκίνες και δεν πίστευκα ότι θα τα καταφέρνες. Εγώ πίστευκα πάντα πως θα τα καταφέρναμε. Στις πρώτες χιλιάδες γενέργειες που είναι στην Κύπρο, αλλά και από άλλες σχόλες. Εσύ ήταν σου πια για το ρεκόρ. Παραδέχτηκα σε λαλό σου. Δεν περίμενα τόση μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, το γεγονός ότι σπάζουμε το ρεκόρ Guinness για την Κύπρο είναι μεγάλη προβολή. Αλλά να μην ξεχνούμε και τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο μαζευτήκαν όλοι αυτοί οι στιθόδεσμοι. Σωστά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βοηθήσουμε, να προβάλλουμε την εκστρατεία για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Να τα ακούσεις βέβαια σήμερα από την εκπομπή της Πέρυσι που θα τα πω. Παπά! Να συνδεθείτε και με την Πάφο την ώρα που να σπάζει το ρεκόρ. Ακατάκνοτα, βέβαια. Σήμερα την εκπομπή της παίζει θα δει όλος ο κόσμος που το ίντερνετ. Είμαι πολλά περήφανος για σένα, παπά. Πολλά περήφανος. Ευαγγελία μου. Ναι, Βασιλάκη.
Άμα σου λαλώ Ευαγγελία μου, θέλω να μου λαλείς Βασιλάκι μου. Εντάξει Βασιλάκι μου. Να μπορούμε να κάνουμε στην Κακοπετρία. Εν είμαστε στην Κακοπετρία, είμαστε στην Κυπερούντα. Εν είναι το ίδιο. Όχι, είναι το ίδιο, είναι δύο εντελώς διαφορετικά χωρικά. Δηλαδή, δύο διαφορετικά χωριά με διαφορετικούς κατοίκους. Φυσικά με διαφορετικούς κατοίκους. Εγώ βέβαια θα πάω προσωπικά στην Πάφο και θα πάρω και στη δόδεσμους που μου φέραν εδώ στη γειτονιά οι κοπέλες που τους μαζέψανε χτες. Μάρο μου να σε στάμπαει σήμερα. Διότι μπορεί να σε βγάλω στον αέρα να κάνει καμιά ανταπόκριση. Ω Γιώργο, να χαρίσουμε μου κάποιο έτσι πράγμα. Δεν μπορώ. Εγώ και είμαι δημοσιογράφο. Δεν είσαι δημοσιογράφο, είσαι φιλόλογο. Δεν κατάλαβα. Άμα δεν μπορεί εσύ να κάνει ανταπόκριση, ποιο μπορεί. Γιώργο μου, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις έτσι πράγματα. Ευχηθείτε μου να πάρουν όλα καλά. Πάω να αλλάξω ρούχα και έφυγα. Αδειάζω. Γεια σου, μαμά. Μιχαλάκη. Σήμερα είναι που τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ναι, παπά. Να μου θεωρείς. Εφιάλτες. Δηλαδή εσένα. Άστες βλακίες, Χριστιανέ μου και πέ μου. Είναι τα κανάλι δεν τούτο που δείχνει έτσι ο Ρασιονούδη. Δεν είναι κανάλι. Θωρώ ταινία στο βίντεο. Αλλά όπως εσόλισε μέσα στο έργο. Μα είναι τα ταινία σόνια και πράσινα άλογα μου λες Χριστιανέ μου. Η τηλεόραση δεν δείχνει τίποτε. Μα σοβαρά. Αλλά όπως σε τέλειωσε η ταινία και δεν το πήρα χαπάρι. Θυμάσαι που θέλετε να κάνουμε εδώ με. Όχι. Άλλα, ξεχάσες. Έναν νου έχω, πόσα να θυμούνε. Φτός πάντων, πάμε και στον δρόμο. Μα σε ποιο δρόμο. Έλα, να σου τα πω, έλα. Νικόλα μου, ειδικά σήμερα, μάνα μου, έθελα να με νευριάζεις. Εντάξει. Αύριο γίνεται να σε νευριάσω. Ως αύριον άξιος μπορεί να ζήσει. Ωραία. Είμαι άξιος. Τώρα είναι τέλος σου είστε τούτο. Αφού είπες άξιος που να ζήσει, εγώ αρκάζω να ζήσω και αύριο. Οπότε είμαι άξιος. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα ζήσεις ως αύριο. Πέ αλλοθιό τέτοιες βλακίες και μπορείς να σε στραγγαλίσω. Μα πια καλά ρε Ηράκλη, πέ μου ένα. Εν καλά που σου λέει μαμά μου ρε παπά. Εν τα καλόν είσαι ένα τροχόσπιτο. Καλημέρα by the way. Good morning. Έρα. Αμαλάκι παίρνεις τόσο στη θάλασσα. Ναι αλλά το σαραβαλάκι σου είναι χαλασμένο. Πώς θα μας τραβήσει άμα πάρει θάλασσα. Παίρνω σας εγώ. Δεν σας πειράζει. Πειράζει μας. Αλλά αν πειράζει. Συγγνώμη. Πιένε δε το αυτογενείο σου να πάρουμε το τροχόσπιτο. Κιάκουρες μου. Ετοιμαστείτε να σας πάρω στη θάλασσα. Πάω να βάλω το άλλο μου μαγιό σταυρού. Απαναγία μου, για βάλεις το άλλο το μαγιό, να σε δουν τα ψάρκα να σηκωστούν να πάνε Αίγυπτο. Πάντως, παπά, ήμουν 10 χρονών και θυμούμαι που ελάλες θέλω να μπω κάποια στιγμή στο ρεκόρ Guinness. Ναι, ήταν ένα από τα όνειρα μου. Και το όνειρο σου τώρα γίνεται πραγματικότητα, παπά. Πηγαράκι μου, κοίταξε να δεις. Όλα τα όνειρά μας μπορούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα, φτάνει να το πιστέψω. Καλημέρα παπά, είσαι έτοιμος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ετοιμότατος, πανέτοιμος ζωή, σήμερα θα διαλύσει η Κύπρος το ρεκόρ της Σιγκαπούρης. Α, έτσι είπετε μου, πώς έσου για εσένα το ρεκόρ τους. Η Σιγκαπούρης ήταν καμιά 60 αρκά, εμείς πάμε να φτάσουμε τις 100.000. Δεν νομίζω να υπάρξει περίπτωση να σπάσει το ρεκόρ μας. Είναι πολλά φοβερό ρεκόρ, αν σκεφτείς πόσο μικρή χώρα είμαστε. Ναι, καλά, είμαστε μικρή σε πληθυσμό, μπαμπα, λέμε στη μεγάλη σε ψυχή. Η Πεν είπε μου ότι μέσω ίντερνετ θα σας δείξει σε όλο τον κόσμο. Φρόντισε να μαγειαριστείς καλά. Να μαγειαριστώ. Καλό.
Σιγά να με πάρω εγώ τσάι. Ένα τέτοιο πατέρα και το μαγειά είναι πολύ σημαντικό για να θέλει εντάξει στην τηλεόραση. Εν το πιστεύω ότι με δαμέ και ακούω τον Μπάμποφ και Αγουρί να μιλά για τηλεοπτικό μαγειάζ. Επειδή έμαθε από την αραβωνιαστική αν του πίνει στά. Στεράτη μου εσύ. Ψωνάρα μου εσύ. Έχεις ρόλο να της το πω. Ψωνάρα μου εσύ. Τότε, να σου πω έναν ανέκδοτο. Όχι. Εντάξει. Είχε έναν Κυπρέο, έναν Εγγλέζο και έναν Αμερικάνο. Είπα σου, Χριστιανέ μου, ότι δεν θέλω να μου πεις ανέκδοτο. Ανέκδοτο είσαι εσύ ο ίδιος. Καλά, εντάξει. Και λαλεί ο Κυπρός του Αμερικάνου. Νικόλα, σταμάτα. Δεν θέλω να μου χαλάσεις την ημέρα μου, τη διάθεση μου την καλή, με τις αχλαμάρες σου. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Γιατί, να σου πείσει. Μα καλά, δεν να θυμάσαι τη μέρα σήμερα. Μισό λεπτό να θυμηθώ. Πέμπτη. Η κόκκινη Πέμπτη. Αγάπη μου, αγάπη μου, έλα και φίλησέ. Ευαγγελία μου, πέμου, τι έχταμε να κάνουμε στην κακοπέτρια. Θέλεις να βγάλεις έξω από τα ρούχα μου. Ευαγγελία μου, έναν ντροπή να σε δει ο κόσμος στη τσίρα. Καταρχήν θα σου πω για τελευταία φορά ότι δεν είμαστε στην κακοπετριά, αλλά στην Υπερούντα. Εντάξει, με θυμώνεις. Και θα σου πω επίσης ότι ήρθαμε να με για να φάμε, που σου το είπα 8 φορές ως τώρα. Πω, είναι 8 φορές που μου το είπες, 7 φορές μου το είπες. Μη με διακόπτεις. Okay, my love. Άνοιξε καλά τα αυτιά σου και άκουμε. Περίμενε μισό λεπτό. Εντάξει, άνοιξα τα. Λοιπόν, θα φάμε κάτι που θα είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Το μεγαλύτερο του κόσμου, μπράβο, επειδή πεινώθε μας. Θα είναι μια φλάουνα τεράστια που θα φάσει 100 άτομα που γίνει φλάουνα. Ναι, φες μόνος σου. Όχι, να με βοηθήσει το ασύλιο. Αν δεν το πρόσεξες, άρχισα δίαιτα. Καλά, εν πειράζει. Πρώτη μόνος. Mm. Πάμε. Καροτσερί, καροτσερί, ας το χαμουτσίκι απ' το χέρι. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων π' αγαπάς. Ας το τα μάξιμα να χωρακυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι χαρά. Όλα είναι εντάξει κι αγάπη μου είναι... Κύριε Μάρο! Γεια σου, κάπου σε ξέρω. Είμαι η Βερόνικα. Πήγα πολλές φορές σαν συνεργάτη στην εκπομπή της κόρης σας, την Πέννη. Α, μάλιστα. Και τι κάνεις εδώ στην Πάφο? Ήρθα για την εκπομπή της Πέννης. Θα κάνω ανταπόκριση για το ρεκόρ Γκίνες που θα σπάσει σήμερα εδώ στο λιμανάκι της Πάφο. Α, φοβερή σύμπτωση. Και εγώ για το ρεκόρ ήρθα εδώ στην Πάφο. Ναι, γι' αυτό βλέπω όλα αυτά τα σουτιέν μέσα στην καφετέρια. Ακριβώς. Την καφετέρια την έχει μία φίλη μου και αποφασίσαμε να μαζέψουμε σουτιέν από τους πελάτες. Και πόσα μαζέψατε ως τώρα? Περίπου 500 και όταν γίνουν 1000 θα τα πάρουμε στο λιμανάκι να τα ενώσουμε με τα άλλα. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Μπράβο, Βερόνικα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σου δώσω το δικό μου γιατί αναφοράω. Κύριε Μάρου μου, τι να σας κεράσουμε? Έναν καφέ γιατί βιάζομαι. Σε 10 λεπτά πρέπει να είμαι στο λιμανάκι. Εάν δεν τα καταφέρω να κάνω την ανταπόκριση για την Πέννη θα με απολύσει. Έχετε δίκιο. Πάω αμέσως να σας φέρω τον καφέ. Γεια σας. Την άκρια. Χα, είμαι ρε. Ναι. Θα δεξιμπλέχ του. Πιάστε, έτσι ρε ποτάτε τη γη, ρε. Πιάστε την μπαμπά μου που μου γύρε. Θα δεξιμπλέχ του. Ε, μωράκια μα, τι κάνετε τώρα με. Εδώ πατέρα για συμπαράσταση το γυναικό στην Πάφο, είπαμε να κάνουμε και μια μικρή αλυσίδα γύρω από την πισίνα. Πρωτότυπη και συγκινητική πράξη. Μα πού έβρικετε τόσους πολλούς στιθόδες μου? Α, μαζέψαμε τα μουταπλωμένα της γειτονιάς. Τα πράγματα. Μα σου αρωμιλάτε. Έλα, μα κάνετε ρεζίλια να παιδιά στη γειτονιά. Όχι, πατέρα, στιεύκη, πατέρα. Εδώ σε μου τα μια θεία μου που το χορκώ, και δεν πρόλαβα να το κόσει πεθερά να πάρει την Πάφο. Τότε πάμπι αύριο πρέπει να τα επιστρέψει στου κατόχου του. Να, εγώ. Όχι, να το κόσει πει. Σκιάζουμε για να κανονίσει γίνει. Αλλά προ το παρόν θα σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη αλυσίδα σου τιέν γύρω από την πισίνα. Ναι, ναι, ζηλέψαμε το ρεκόρ του κόκκου. Επειδή όμω δεν μπορούμε να πάμε στι 100.000, είπαμε να κάνουμε μια μυτσικουρά στην πολιτική.
Ναι, παιδιά, αλλά μην περιμένετε να σας καλύψει το CNN και εσάς. Λοιπόν, Πέμι, άντε, πάμε να γράψουμε στο κανάλι μας. Φιλιά με, παπά! Πάμε, μωρό μου. Εσύ πάμε που θα είσαι. Να πω στο κολέγιο, ρε, μωρό μου. Ναι, και να με πάρει και εμένα μαζί του για να με ξαναγήσει πού θα είναι φοιτητής ο διάσημος Πάμπης Φκιακουρής. Α, πατέρα, πιστεύω εγκαλά αγγλικά σου σε περίπτωση μου να κάνεις δηλώσεις στο CNN. Sure, of course, Πάμπης. I can speak all the challenges in all the world. Καλώς, α, άντε, έλα. Τότε μου, μα, σοβαρό μιλούσες πριν. Η κότσινη πέπτει σήμερα. Νικόλα μου, φέρτε με για σου, μάνα μου. Καταρχήν σήμερα δεν είναι Πέμπτη. Εγώ εννοούσα αν θυμάσαι τι σημαντικό θα συμβεί σήμερα. Αγάπη μου, ξέρεις, έχω λίγο προβλήμα μνήμης. Καλά, θα σου τα πω για εκατοστή φορά. Ο γαμπρός μας σήμερα είναι να μπει στο ρεκόρ Guinness. Γιατί? Διότι μάζεψε δεκάδες χιλιάδες σουτιέν. Α, Παναγία μου, ρε Ζηλίκη, η Μάρο ξέρει το. Τι πρέπει να ξέρει η Μάρο, βρε, σταματημένε. Ότι ο γαμπρός μας άρχεψε να ντύνεται γυναίκα. Κύπρα την άκρη, έλα πίσω μου. Δώστου, δώστου, δώστου. Δεν θέλω τα κόκκινα. Πάω καλά, ούτε τα ροζ. Αφού το ξέρεις πως πεθαίνω με τα πλαστικά όλα μου. Ήρθαμε, Βασιλάκη. Αλλά το μπουρέκο μου με νευριάσεις. Θα προσπαθήσω. Σαν να μην μου ήταν που ήρθαμε να φάμε δαμέ. Ήρθαμε να φάμε τη μεγαλύτερη φλαούνα. Ναι. Και ποιος είναι να την κάνει τη φλαούνα. Ε, γιο ρε φίλε. Εσού ποιος είσαι. Ο Γιώργος ο Μορταδέλλας. Αχαχαχα. Δεν μπορεί να ρε φίλε, συμβαίνει κάτι. Sorry που γέλασα, αλλά είναι πολλά γελίο το όνομα σου. Εγώ δεν γέλασα ρε φίλε, παρόλο που πάνω σου έχει πολλά γελία πράγματα. Ευχαριστώ. Πες μας τώρα ποιος εμπούσε. Ο αρφός της Ευαγγελίας. Ωραία. Μα ποιάς Ευαγγελίας. Εμένα της Ευαγγελίας, εφίλασου το για έκπληξη. Μα σοβαρά, πολλά μεγάλη έκπληξη. 200 κιλά. Η πορεία τρολού μου, δεν έχεις παραπάνω από ο παπάς σου, έφερες εσύ στη θάλασσα. Όχι, είναι πολλά ωραία, έχεις δίκιο. Το στροχόσπιτο έχει πλάκα τελικά. Αμόνουσαν που πάνω από την κελέσσα έχει πολύ πλάκα, κόρη μου. Εσύ μη ρε Σταύρο, πες ότι αγοράζαμε σπίτι στο Στρόβολο, που είναι και το όνειρο σου. Ε, είναι άλλος ήταν να κουβαλούσαμε στη θάλασσα. Και ποιος είπε, κύριε Ηράκλη, ότι πρέπει να κουβαλούμε το σπίτι μας όπου πάμε. Ούτε σελώνες είμαστε, ούτε καραόλα. Πάρες τίποτε εσύ. Φάρε και ο μπαστίο με τους καρόλους και χειλό. Ο κόσμος ο φυσιολογικός κοιμάται στα ξενοδοχεία. Μια χαρά είναι το τροχόσπιτο μας. Ε, μιλάτε ρε παιδιά. Πέ μας συγγνώμη σου ρε ποτέθηκε. Ο ποτέθηκε δε σε όνομα μπαπά λαλούν τον Κρίση. Εντάξει κύριε Κρίση, πέ μας συγγνώμη σου. Ε, ναι, νομίζω εσύ δίκιο είναι η κυρία Σταυρού. Πέλος που σε ρώτησε. Εσύ το ρώτησες το κοπελούδι. Τέλος πάντων, εγώ με τον Κρίση να πάμε περίπου στην παραλία. Άτε, αλλούμε τα μετά. Γεια. Bye. Εγώ τον το τσαλά πετεινώ, να τον τρίχω μαλλίσω σήμερα, αλλού σου το, α. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σήμερα στην εκπομπή μου φιλοξενώ έναν άνθρωπο που θαυμάζω απεριόριστα. Πρόκειται για τον πατέρα μου, τον κύριο Γιώργο Τάκο, ένας άνθρωπος... Αγάπη μου, κάνεις με δεν νιώθω άβολα, αγάπη. Μην ήρθαμε να μιλήσουμε για ο παπάς σου, δανε. Αλλά για την εκδήλωση. Εντάξει, παπά. Πες μας... Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα. Ναι, σήμερα θα γίνει μια αλυσίδα ζωής, φαίνει μου, κυρίες και κύριοι, θα γίνει μια αλυσίδα ζωής στα πλαίσια της εκστρατείας κατά του καρκίνου του μαστού. Ένα θέμα που απασχολεί την κάθε γυναίκα. Και που θα πρέπει να απασχολεί βέβαια και τον κάθε άντρα που αγαπά τη γυναίκα σύντροφο, τη γυναίκα μάνα, αδελφή, κόρη. Πάρα πολύ σωστά. Και πες μας τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνει μου, κυρίες και κύριοι,
Έχουν μαζευτεί χιλιάδες κόσμος στο λιμαράκι της Πάφου και άρχισαν τα σουτιέν ήδη να ενώνονται. Πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση με το λιμανάκι της Πάφου για να παρακολουθήσουμε τα πρώτα στάδια του ρεκόρ Γκίνες. Ναι, και να αναφέρουμε ότι στην Πάφου είναι και η μάμα σου και μας στέρνει κάποιες ανταποκρίσεις. Κατά κρύβια, μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι η κυρία Μαροτάκου είναι έτοιμη για την πρώτη μας σύνδεση. Δυνατά, Μάρο! Παπά! Αγαπημένοι τηλεθεατές της κόρης μου Πένι Στάκου, βρισκόμαστε εδώ στην Πάφο, στην ηλιόλουστη Πάφο, όπου σήμερα σε λίγη ώρα, εδώ στο λιμανάκι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, θα δείτε να σπάει το ρεκόρ Γκίνες με πάνω από 100.000 τηθόδεσμους για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Μη φύγετε! Τσιμπάει, παιδιά, τσιμπάει! Ωραίο είναι το αμφιθέατρο σας, α! Κάνετε και παραστάσεις! Καλό! Κι ας πω και κάτι! Θέλω κάποτε να κάνω τον ηθοποιό! Εσύ σοβαρό μιλάς! Σοβαρό μιλώ! Πιστεύω είμαι γεννημένος για το θέατρο! Εγώ νομίζω ότι είσαι γεννημένος στους εργάτες! Ναι ρε, αστείευκες, αστείευκες! Εγώ λαλώ ζούτο. Είναι μέσα στα σχέδια μου να ασχοληθώ με την ηθοποιία. Να σε δω στην Επίδαυρο να παίζεις Λυσιστράτη και ας πεθάνω. Καλός ρόλος ο Λυσιστράτης. Μπορεί να δυσκολευτείς λίγο στην ανάλυση του ρόλου. Ο ή ο ή Λυσιστράτη. Δηλαδή? Η Λυσιστράτη είναι γυναίκα. Μα σοβαρά? Γι' αυτό σου λαλώ φίλε. Παρέτα το θέατρο και προσπάθησε να γίνεις καλός μαέρας. Α, σαν σεφ σου δεν υπογράφω. Θα γίνω καλύτερο. Και ξέρεις, οι καλύτεροι σεφ του κόσμου είναι άντρες, δεν είναι γυναίκες. Α. Τώρα είπες τη λέξη μου, με πιάνει κατάθλιψη. Γιατί ρε, η λέξη σεφ φέρνει σου κατάθλιψη? Όχι, η λέξη γυναίκες. Κατάλαβα. Όπως θα λέει ο τραγούδι, να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε. Μα αν πεθάνουνε στα αλήθεια, τι θα κάνουμε, α? Μα τι κάνεις τώρα, Χριστιανέ μου? Κάνω πράκτης για τζογκλέρ. Και γιατί? Θέλω να δουλέψω σε τσίρκο. Πρώτα-πρώτα δεν έχει τσίρκα στην Κύπρο. Κι αν είχε, ήταν να σε στείλω και να είσαι σίγουρος ότι θα σε κρατούσαν μέσα για κλόου. Πάντως καταφέρατα. Θα γίνω καλός ζογκλέρ. Με μια μπάλα καταφέρνει τα γιαγιά μου. Πρέπει τουλάχιστον να το κάνεις με τρεις. Να το μάθω πρώτα με μια μπάλα. Ο στόχος μου είναι κάποια στιγμή να το κάνω με 33 μπάλες. Να τα κάνει σιόνι. Χαίρετε τα τιμημένα γυρατιά. Τιμημένα γυρατιά. Τέλος πάντων, χαιρετώ τα περίσκεπτα νιάτα. Γεια σου, Ποτηράκι. Σωτηράκι, κύριε Σωτηριάδη, όχι Ποτηράκι. Όχι, το Ποτηράκι σπάζουν παραπάνω. Τέλος πάντων, κυρίω τα γυρεύκα σου. Συμβαίνει κάτι, Σωτηράκι μου? Εμείς δεν πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, για ποιο θέμα? Για να δούμε ποιος είναι αυτός ο μωρός της κυρίας Στάκου. Αν κατάλαβα καλά, μπορεί εμείς ήθελα να μονομαχίζουμε. Κοίταξε να δεις, Σωτηράκι μου, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αν χρειαστεί, ναι, θα μονομαχίσουμε. Α, Παναγία μου, μονομαχία στο Ελ Πάσο. Σε ένα πειρατικό καράβι έχουμε εντοπίσει τη συνάδελφό σου Μαρία Κωνσταντίνου, ανταποκρίτρια του ΣΥΓΜΑ στη Λεμεσό, την οποία και θα παρακαλέσω να μας πει δύο λόγια. Τι να πρωτοπώ, γεια σου Πένι, πρώτα από μένα. Να πω ότι η όλη εκδήλωση με έχει συγκινήσει από την πρώτη στιγμή. Έχουμε ξεκινήσει βασικά τον Οκτώβριο την όλη προσπάθεια και είχε προβληθεί και από το ΣΥΓΜΑ. Πένι μου συγγνώμη, αλλά από το δικό μας σταθμό είχε ξεκινήσει η όλη προσπάθεια. Βέβαια, κάποια δεδομένη στιγμή η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που αναμενόταν και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την οικογένεια Τάκο και συγκεκριμένα το σύζυγό σου, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Και τελικά έχουμε καταφέρει αυτό το στόχο. Έχουμε καταφέρει να σπάσει το ρεκόρ Guinness και να πάρει η Κύπρος τελικά τη θέση που της αναλογεί. Βασιλάκι μου, ο αδερφός μου σπούδασε σεφ. Μαγειρεύκει υπέροχα. Χωρίς να θέλω να το χουμιστώ, μαγειρεύκω πολλά καλά. Και εγώ χωρίς να θέλω να το χουμιστώ, τρώω πολλά καλά.
Μην το παρεξηγείς, τελειώνει διόρθιμο το χιούμορ του. Μάλιστα. Πες μου, σπουδάζεις κάτι? Ναι, είμαι ειδικός καντουνομέτρης. Συγγνώμη. Μην το παρεξηγείς, είπα σου λίγο μαράξενο χιούμορ. Αρκευκό και φωτουνιάζομαι ρε Ευαγγελιά, δεν τα ξέρω. Πες μου, δουλεύκες κάπου? Τώρα δουλεύκα, αλλά τώρα που το σκέφτομαι νομίζω απολύσαμε. Απολύσασαι? Προς το παρόν νομίζω είμαι άνεργος. Μάλιστα. Πες μου, στο μέλλον δεν μου σκέφτεσαι αγαμείς? Στο μέλλον σκέφτομαι να ασχοληθώ με τη ζωγραφική και το μοντέλι. Δεν είμαστε καλά. Πάλι μαζί για να παρακολουθήσουμε το σπάσιμο ενός πολύ πρωτότυπου ρεκόρ Guinness από την Κύπρο μας. Για να καταλάβουν οι μεγάλες χώρες ότι δεν πρέπει να στομπάρουν τις μικρές. Και στο σημείο αυτό να θυμίσω στους τηλεθεατές μας πως μέσω ίντερνετ μας παρακολουθούν ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Μα σοβαρά? Πρέπει να μου το πει, θέλει μου να θέλεις το λίγο μάνα μου. Είσαι μια χαρά πατέρα, βάζεις κάτω οι κοσάριδες. Τα γονίδια των τάκων. Εσύ άμα μεγαλώσεις σαν εμένα θα βάλεις κάτω 20. Εγώ και στην ηλικία της γενιάς μου θα βάζω κάτω 20. Αγάπη μου, αγάπη μου. Είπα στην κόρη μου, έχει χιούμορ. Μα εγώ σοβαρό μιλούσα. Τέλος πάντων, ας επανέλθουμε στην εκπομπή μας. Έλεγα λοιπόν πατέρα πως μέσω διαδικτύου μας βλέπουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Μα μέχρι και την Αυστραλία. Φυσικά. Ένα στήλο χαιρετισμού στη θεία μου Κρυσταλλού, Πέννη μου. Θεία, χαιρετίσματα! Πατέρα, δεν νομίζω η θεία σου η Κρυσταλλού να έχει ίντερνετ. Βρισκόμαστε, αγαπημένοι φίλοι, στο χώρο της εκδήλωσης, όπου βλέπετε απλωμένους τους χιλιάδες τυθόδεσμους που έχουν μαζευτεί για να κάνουν το γύρο του λιμανιού για τον ευγενικό μας αυτό σκοπό. Βλέπουμε διάφορα μεγέθη. Α! Βλέπω εδώ ένα που το αναγνωρίζω. Το σουτιέ της μάμας μου. Να δω το size και να σας πω αν είναι αυτό. Βέβαια, 52 και 15 G. Μίλα μου ρε, μίλα μου να ξαλαφρώσεις. Τώρα φίλε, θέλω να συζητήσουμε μαζί κάποια προβλήματα που έχουμε την Ευελίνα, αλλά δεν θέλω να τα πεις σε κανένα. Κύριε Λέιζον, όχι τώρα, προσβάλλεις με τώρα. Εμένα έπρεπε να μου έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Μίλα. Κοίταξε, ειλικρινά σου λέω, το θέμα δεν είναι. Ποιο πιάνει τηλέφωνο? Να το πω του Τάκη μόνο, ρε, γιατί προχτές συζητούσαμε και λέμε ότι δεν υπάρχει ζευγάρι που να μην έχει προβλήματα και είχε δίκιο το κοπελού. Πρέπει να πού είναι, μιλώ για τα προβλήματα που πιάνει τηλέφωνο τον Λαπόρτο να του το πει. Έλα, ρε, δικό μα άνθρωπο, ρε. Έλα, ρε, Τάκη, έλα, ρε. Ρε, τελικά ο Μάικ και η Ευελίνα έχουν προβλήματα, ρε. Ρε. Κύριε Λαπόρτο, ο Μάικ είμαι. Κύριε Λαπόρτο. Έκλεισε. Έλα, αστι, εύκοσε ρε. Επίστεψε για να το πω εγώ του οποιοδήποτε. Τελειώνε, λάλε να τελειώνουμε την ιστορία. Σου λαλώ τίποτε. Έλα, δάρε. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή κι έχω συντροφιά μου κατά σπροπουλή. Σημαντή ρίχνω στο γυαλό και πώς να σου το πω. Είσαι ένα πολλά ρομαντικά τα με κρίσιμο, ναι. Και το χρώμα του μαλλιού σου πάει με τη θάλασσα. Τι αγαπάς με? Αφού ρωτήσες με για χτες και είπας μου ναι. Μα σήμερα αγαπάς με παραπάνω από χτες. Ναι, αλλά σήμερα αφοήθηκα τον παπά σου. Σε μια στιγμή νομίζω γυάλιζε το μάτι του. Ω, κάνεις λάθος, έτσι είναι το σπίτι του παπά μου. Μην το φοάσαι κατά βάθος, συμπαθάσαι πολλά. Δεν είμαι σίγουρος. Κάτι μου λέει, παπά σου είναι πολύ ευτυχισμένος που φτιάχνουμε μαζί. Κάνεις λάθος, Ζάλος. Έλα, δεν θα φιληθούμε. Μα ισχύουμε τον παπά σου. Δεν το φοβάσαι, ο παπάς είναι πολλά διακριτικός. Ωπα! Νομίζω ότι το παρατράβηξαμε λίγο το πράγμα, να ξα... ιδέα μου. Κύριε Ερακλή, συγγνώμη, έτσι θα ξαναγίνει. Λοιπόν, ξαπολάς το καμάκι και πάμε για αληθινό ψάρεμα. Οκ? Λοιπόν, είμαι έτοιμο να μιλήσουμε σοβαρά και ψύχρεμα. Οκ, ακούω σε και με τα δυο μαθιά. Χαίρομαι που με ακούσεις, κύριε Σωτηριάδη, και από τα δύο σου φτιά, αλλά εγώ είμαι την κυρία Αντώνα που θέλω να μιλήσω. Πες μου, κύριε Ρώτα. Να σου πω, Σωτηριάκη μου, τώρα εσύ βρίσκεις το λογικό ένα μωρό να βαφτίσει άλλο μωρό? Τότε μιλάς περίεργα, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Shut up, Νικόλα, δεν είναι σε σένα που μίλησα.
Εγώ κατάλαβα ποιο είναι το ένα μωρό. Το ένα μωρό είναι ο γιος της κυρίας Τάκου. Πολύ σωστά. Και το άλλο μωρό ποιο είναι. Ελπίζω να μην είναι σε μένα. Και ελπίζω να μην είναι σε μένα. Κοίταξε να δεις, Σωτηράκι μου, είναι ξεκάθαρο ποιον εννοώ. Όπως και να το κάνουμε, είσαι ανήλικος, αγάπη μου. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 10 χρόνια για να γίνεις 18 χρόνων. Λάθος, χρειάζομαι μόνο 8 χρόνια για να γίνω 18. Γίνεται 18 και βαφτίσεις. Μα δεν κάνω άλλο μόνο εντάκι. Με έφτασε γε μου και με τη φόρα που πήραν τούτη, θα κάνουν τουλάχιστον 8 με 10 κοπελούθια ακόμα. Ναι, και θα σπάσουν και το ρεκόρ Guinness. Ναι, αλλά δεν κάνουν άλλο. Με φοάσαι. Αν δεν κάνουν άλλο μωρό νιδάκι, θα κάνω εγώ μωρό μαζί με την Τότα. Βαφτίζεις το? Κύριε Ρώτα, νομίζω πως να μιλήσουμε σοβαρά. Αλλά τελικά το επίπεδο της συζήτησης έπεσε πάρα πολύ χαμηλά. Νικόλα, δεν θα ξαναμιλήσεις αν δεν σου δώσουμε την άδεια να. Μαζί μας έχουμε την κυρία Σκέπη Νεοκλέους, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Εκδήλωσης, η οποία θα μας πει δύο λόγια. Όπως βλέπετε, είναι εντυμένη με παραδοσιακή στολή. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε όλοι. Τα πρώτα λόγια που έχω να πω είναι ότι η Κύπρος το πέτυχε. Παίρνουμε το ρεκόρ. Είμαστε σε αγωνία λίγο μέχρι τις 3.30 μέχρι 4.00. Απλώς για να ξέρουμε πόσα θα είναι τα χιλιόμετρα με τα οποία θα μπούμε εμείς στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Αλλά το έχουμε πετύχει. Συγχαρητήρια και πάλι. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την ωραία στολή που φορείτε. Αυτό τον υπέροχο σταυρό το φουρφουρένο. Για πείτε μας λίγα λόγια. Η στολή που φορώ είναι παραδοσιακή καρπασίτικη στολή και εύχομαι πολύ γρήγορα να τη φορέσω και στην Καρπασία. Ο σταυρός που φορώ είναι ο παραδοσιακός φουρφουρένος που λέμε εμείς, όπως και την καρφίτσα, αν δείτε εδώ, την καρφίτσα αυτή εδώ, η οποία είναι πάλι χαρακτηριστική, που έβλεπε στο κεφάλι και ήξερε ότι αυτή η κοπέλη ανήκει από μια πιο ανώτερη τάξη, πιο πλούσια οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ, γιατί εμείς αγαπούμε και την παράδοση. Στες είσαι ο περιβοήτος, ο βασιλάκης Λόμωσα. Ναι, γιατί αν είμαι ωραίο παιδί. Εξαρτάται, όπως το πάρει ο καθένας. Ευαγγελία μου, αν είμαι ωραίο παιδί. Πώς να το πω. Πέτω στα ελληνικά. Είσαι πολλά συμπαθητικός. Μα μόνο συμπαθητικός. Η γιαγιά μου λαλεί μου ότι είμαι και όμορφος. Η γιαγιά σου έλα χαζανιάς που σου λαλεί. Πάντως είσαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου, σε ύψος. Και εσύ είσαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου, σε πλάτος. Γιώργο μου, τι είναι να πάμε να μας δείξεις σήμερα? Μεν τον λαλείς Γιώργο μου και νευριάζω. Βασιλάκη, ο Γιώργος είναι αρφός μου. Α, ναι, ξύχασα. Σε άνες πολλά θωρώ, α. Να φροντίζεις φίλε μου εμένα να με θυμάσαι. Να βάλεις καλά στο νου σου. Δεν μπορώ να σε βάλω καλά μες στο νου μου. Είσαι πολλά παχουλός. Και πάλι μαζί αγαπημένοι μου σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο ρεκόρ Guinness που θα σπάσει σήμερα η Κύπρος μας. Φιλοξενούμενος ο πατέρας μου Γιώργος Τάκος. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες πατέρα. Εγώ σε ευχαριστώ παιδί μου και ευχαριστώ όλους όσους ανταποκρίθηκαν και έστειλαν τα σουτιέν για να γίνει αυτό το ρεκόρ πραγματικότητα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες βέβαια στην Τότα μας που έστειλε και τα πιο μεγάλα σουτιέν. Πάντα με το χιούμορ σου πατέρα. Όχι, έτσι ο Καρομύρου. Πέρα από τα αστεία, ήταν πολύ συγκινητική γενικά όλη η εκδήλωση και όλη η ανταπόκριση. Πήρατε στιθόδεσμους και από άλλες χώρες? Πήραμε χιλιάδες στιθόδεσμους από Ελλάδα, από Αγγλία, αλλά και από άλλες χώρες που τους συγκίνησαν οι πρόεδροι. Και φαντάζομαι δεν θα ήταν καθόλου εύκολο για μια μικρή σε πληθυσμό χώρα να ξεπεράσει το ρεκόρ που μέχρι πρόσφατα κατήχε η Σιγκαπούρη. Ναι, χρειάστηκε να κουραστούν πολλά άτομα, Πένι. Όπως η κυρία Τζίνα, η κυρία Σκεύη, ο γιατρός ο Τάνος, για πάρα πολλούς μήνες. Τελικά όμως καταφέραμε όχι μόνο να σπάσουμε το ρεκόρ της Σιγκαπούρης, αλλά να το διαλύσουμε. Μπορείς να μας το μεταφράσεις λίγο σε αριθμούς? Η δική τους αλυσίδα κρατούσε γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Εμάς θα ξεπεράσει τα 90. Απίστευτο!
απόσταση. Ναι, είναι σαν να ξεκινούν τα σουτιένα από τη Λευκοσία, πηγαίνουν στην Λάρνακα και γυρίζουν πίσω. Ή να πούμε που τον Πάφο Λεμεσό. Κοντά μας έχουμε τον καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας, δόκτωρα Βασίλη Τάνο, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια. Γιατρέ μου, το ρεκόρ φαντάζομαι θα σπάσει. Το ρεκόρ έχει ήδη σπάσει, είμαστε απόλυτα σίγουροι και με μεγάλη διαφορά. Ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε, αυτής της μακρύτερης αλυσίδας λιθοδέσμων στον κόσμο ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και στην προσπάθειά μας να υπάρξει μια συνέχεια της όλης αυτής προσπάθειας, δημιουργήσαμε ένα ειδικό αρχείο, ηλεκτρονικό αρχείο μηνυμάτων SMS, όπου η κάθε γυναίκα θα μπορεί να πληροφορείται, εάν θέλει, μία φορά τουλάχιστον το χρόνο, να πηγαίνει να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου και τη μαστογραφία. Που, όπως ξέρετε, αυτές οι δύο μεθόδοι μπορούν να σώσουν ζωές. Αυτό που μας λέτε τώρα είναι καταπληκτικό. Είναι πραγματικά πρωτοποριακό. Πρώτη Κύπρος θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα σε πιλωτική φάση, όπου έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα 3.000 περίπου γυναίκες που έχουν αποταθεί μέσα από αυτή την προσπάθεια της μακρύτερης αλυσίδας λιθοδέσμων στον κόσμο και έχουν ζητήσει να τους υπενθυμίσουμε κάθε χρόνο για τη μαστογραφία τους και το PAP test. Περίμενε. Μπορεί να πεις τι έπαθες τώρα για να κρυστήκες. Προσπαθώ να σου μιλήσω σοβαρά και εσύ περιπέζεις με. Έλα ρε, πια να σε αστιέψω λίγο και ξέρεις τον Άλεξ ρε, σε κάμα χαλαρώσεις. Τούτον το όνομα να μην το ξαναπείς, εντάξει, ενοχλεί με, καταλαβαίνεις. Εντάξει, κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι νόμιζα. Τελικά ο Άλεξ έγινε στους εφιάλτης. Φάσε τον πολλά ρε. Εγώ να βοηθώ τον Άλεξ. σιγά το πρόσωπο. Ούτε καλά ελληνικά μιλά. Και είναι και άσχημος. Όχι και άσχημος, μια χαρά παιδί είναι, αφού είναι και μοντέλο. Σιγά το μοντέλο. Τέλος πάντων, η φάση είναι ότι ήταν ο πρώτος έρωτας της Ευελίνας. Τι είναι, έχει σημασία. Δηλαδή να καταφέρει να σου εγκλέψει. Εάν κάνει έτσι πράγμα, θα πάω στην Ακρόπολη να πέσω κάτω. Ένας να πέσω κάτω. Α, τέλος πάντων, για να τελειώνουμε την ιστορία, θα σταματήσω να σε πειράζω και έχω να σου πω ότι δεν έχει να φοηθείς τίποτε. Η Ευελίνα είναι δική σου και κανένας Άλεξ δεν μπορεί να σου εγκλέψει. Λαλείς ρε φίλε. Λαλώ το και πιστεύω. Θα σου πω και κάτι. Σταμάτα να ζηλεύκεις. Η ζήλια στο τέλος θα γίνει μανία και θα σκοτώσει τον έρωτα. Αγαπημένοι τηλεθεατές της κόρης μου και πάλι μαζί σας, για να σας δείξουμε πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμου και μια ιδιαιτερότητα στους φιλοξενούμενους, κυρίες και κύριοι. Ένα τεράστιο άσπρο κρυάρι, στα αγγλικά coat, στα κυπριακά τραούλος, που έχει μια ιδιαιτερότητα όμως. Είναι παρασημοφορημένος από τη βασίλισσα της Αγγλίας. Δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο, αλλά το κέρατο αυτό έχει παρασημοφορηθεί από τη βασίλισσα. Θεία κοκκίνη που πάεις, θεία κοκκίνη με σκούρο, ζώνη ρίφη νωρί. Ευάγγελια μου, μα πού τον ήβρε και φέρες τον έσω. Εν τέλεια κυλίγκυρος. Γιατί Γιώργο μου, εσύ σου άρεσε? Α, δεν μόνο να μου άρεσε πάνω του, είναι το μεγαλύτερο πουλί που γνωρίζα στη ζωή μου. Α, σε παρακαλώ Γιώργο, μην τον προσβάλλεις. Εν έχει πρόβλημα, εν προσβάλθηκα. Αφού για να προσβαλθεί ρε Ευαγγελία μου, πρέπει να καταλάβει να μου πω λαλό. Τόσο δεν καταλάβει, είναι πετρελοκίνητος. Εν καλά που λαλεί ο κύριος Σαλμονέλλας. Μουρτατέλα ρε ο κύριος Σαλμονέλλας. Βασιλάκι μου, αρέσκουν σου φλάουνες. Καλό, ό,τι τρώετε αρέσκει μου. Αλλά και το αρφού στο θωρό αρέσκει του το φαΐ. Δεν καταλάβω το υπορεμόμενο σου ρε. Τρώεις όλο το φαΐ σου λαλό. Μασχαλά σου είσαι αναγιούμενο χτίνο. Χτίνο ρε. Με την καλή έννοια που το είπε ρε Γιώργο μου το χτίνο. Τι να κάνουμε μάνα μου, όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Εγώ βουνό είναι 65 κιλό καημένος, βουνό μοιάζει εσείς παραπάνω, βουνό. Κρυάδες. Κι αν η ζωή σήκωση τους φουρτούν αγριεμένη, τούτοι σφίχτα αγκαλιάζονται και πιο αγαπημένοι. Για όλες τις ηλικίες. Αγάπησε την που καρκιά σε δίχα τη εγκάμνη. Έστησε η οικογένεια, κουρά και δεν προφτάνει. Η κόρη θέλει πάντρεμα, ο γιο που δεν τσελίρε. Η γλώσσα που σιπέθερα συνέχεια βγάλει ασίνε.
Κι άμα ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Κι άμα ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Να 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 να. Μωρό, με ξύπνησες? Όχι, δεν ξύπνησα. Εξύπνησες με τι γυρεύκει το χαλούμι μέσα στο κρεβάτι? Κάμνω το πράκτη ρε μάνα, το γυρίζω στον αέρα μου στο Διάννη. Ευαγγελία μου, είναι ωραίο παιδί. Είσαι, πώς να το πω? Πέτω στα ελληνικά. Είσαι πολλά συμπαθητικός. Μα μόνο συμπαθητικός. Η γιαγιά μου λαλεί μου ότι είμαι και όμορφος. Η γιαγιά σου έλα χαζανιάς που σου λαλεί. Ο γαμπρός μας σήμερα είναι να μπει στο ρεκόρ Guinness. Γιατί? Διότι μάζεψε δεκάδες χιλιάδες σουτιέν. Α, Παναγία μου ρε Ζηλίκη, η Μάρο ξέρει το? Δεν πρέπει να ξέρει η Μάρο, βρε σταματημένε. Διότι ο γαμπρός μας άρχεψε να ντύνει τα γυναίκα. Μωρά γιάμα, δείχαμε τη γραμμή. Εδώ πατέρα, για συμπαράσταση των γυναικών στην Πάφο, είπαμε να κάνουμε μια μικρή αλυσίδα γύρω από την πισίνα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκδήλωση? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Πένι μου, κυρίες και κύριοι, έχουν μαζευτεί χιλιάδες κόσμος στο λιμαράκι της Πάφου και άρχισαν τα σουτιέν ήδη να ενώνονται. Πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση με το λιμανάκι της Πάφου για να παρακολουθήσουμε τα πρώτα στάδια του ρεκόρ Guinness. Ναι, και να αναφέρουμε ότι στην Πάφο είναι και η μάμα σου και μας στέλνει κάποιες ανταποκρίσεις. Βρισκόμαστε εδώ στην Πάφο, στην ηλιόλουστη Πάφο, όπου σήμερα σε λίγη ώρα, εδώ στο λιμανάκι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, θα δείτε να σπάει το ρεκόρ Guinness με πάνω από 100.000 διθόδεσμους. Είναι σου μπορεί να κάνεις το ρεκόρ σήμερα? Ναι, γιατί σου γεμώνω ένα μάτι. Γεμώνεις που το ρεπέρι σεύκεις. Ναι, Γιώργο μου, πει μας λίγα το ρεκόρ σου σήμερα. Είναι το πράγμα που να κάνουμε σήμερα στην Κυπερούντα, να μείνει στην ιστορία. Πάνω στην ιστορία είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Ευάγγελια μου, μα πού τον ήβρε και φέρε στον έσω. Είναι τέλεια κυλίγκυρος. Γιατί Γιώργο μου, σου άρεσε? Α, δεν μπορεί να μου αρέσει πάνω του. Είναι το μεγαλύτερο πουλί που γνώρισα στη ζωή μου. Α, σε παρακαλώ, Γιώργο, μην τον προσβάλλεις. Δεν έχει πρόβλημα, είναι προσβάλλτικα. Αφού για να προσβαλθεί ρε Ευαγγελία μου, πρέπει να καταλάβει τον που λαλώ. Τόσο δεν καταλάβει, είναι πετρεοκίνητος. Εν καλά που λαλεί ο κύριος Σαλμονέλλας. Μουρτατέλλα ρε, όχι Σαλμονέλλας. Ναι, το ίδιο. Κοίταξε να δεις, Σωτηράκι μου, εγώ δεν υποχωρώ. Είπα, θέλω να βαφτίσω το μωρό και θα το βαφτίσω. Ούτε εγώ υποχωρώ, κύριε Ρούτα. Εγώ το είπα πριν και εγώ πρέπει να βαφτίσω το μωρό. Το μωρό θα το βαφτίσω εγώ. Αλλά για ποιο μωρό μιλούμε? Α, το επίπεδο της συντήρησης έπεσε πάρα πολλά χαμηλά, κύριε Ρούτα. Νικόλα, είπα σου ότι δεν θα μιλάς χωρίς να παίρνεις άδεια. Κοίταξε να δεις, Σωτηράκι μου, εγώ είμαι πιο μεγάλη και πρέπει να υποχωρήσεις εσύ. Το σύστημα μου είναι σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Νομίζω, κύριε Ρούτα, είναι εσύ που πρέπει να υποχωρήσεις, επειδή εγώ είμαι πιο μικρότερος σου. Και εμένα το σύστημα μου είναι το πας τα νιάτα. Εγώ νομίζω να υποχωρήσετε και οι δύο. Εμένα το σύστημα μου είναι ελευθερία ή θάνατος. Κατάλαβα. Πάλε γέλασες μου, Γέννη, πιες τα χάπια σου σήμερα. Τότε έχω μια καταπληκτική ιδέα. Θα ρίξουμε ένα νόμισμα και όποιος κερδίσει θα βαφτίσει το μωρό. Εντάξει, εγώ δεν έχουμε. Δημοκρατία. Οκ. Κι εγώ κεφαλή. Η δημοκρατία. Όχι, η δικτατορία. Τέλειωνε για από τις πελάρες και πέμας. Δημοκρατία ο ξεκεφαλή. Εμένα το δικό μου νόμισμα δεν είχε έτσι πράγματα. Είναι ιταλικό. Και ποιος κερδίζει τώρα? Εγώ. Άρχισες να με νευριάζεις και αλίμονός σου. Μαμαία μωρέ, εγώ μ' αρέσει ότι είμαι μεγάλη. Ούλο μωρέ φκούλι. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, με μεγάλη μου χαρά σας ενημερώνω ότι η αλυσίδα στιθόδες μου στην Πάφο, η αλυσίδα ζωής, μεγαλώνει συνεχώς. Είναι πλέον βέβαιο ότι η Κύπρος θα φιγουράρει στην επόμενη έκδοση του βιβλίου Ρεκόρ Γκίνες. Πώς νιώθεις, πατέρα, που η προσπάθεια τόσων μηνών δικαιώνεται? Νιώθω ότι ζω μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής μου. Ήταν πάντα το όνειρό σου να εμπλακείς ένα Ρεκόρ Γκίνες? Ναι, αλλά δεν ήθελα να...
να αναμειχθώ σε οποιοδήποτε θέμα. Ήθελα να αναμειχθώ σε κάτι που να έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Θέλω να πολεμήσω με τον καρκίνο του μαστού και να το ξυλίψουμε. Τελικά είσαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Μπορώ να μείνει με πένι μου. Έχω τρεις γενέρια σπίτι. Εσένα, την Κάλια, τη μάμα. Και μιας και ανέφερες τη μητέρα μου, με ειδοποιούν πως είναι έτοιμη για την επόμενη μας ανταπόκριση. Πού? Μητέρα, μας ακούς καθαρά? Σας ακούω. Σας ακούω καθαρά και ξάστερα από την όμορφη Πάφο. Η οποία Πάφος με την παρουσία σου έγινε ακόμα πιο όμορφη. Μην υπερβάλλεις, Γιώργο μου. Μπορεί να αναδύομαι από τη θάλασσα, αλλά δεν είμαι τίποτα η Αφροδίτη. Για τον πατέρα μου, μητέρα, μπορεί να είσαι και ομορφότερη από την Αφροδίτη. Γι' αυτό είναι πραγματικότητα. Μα ας αφήσουμε τώρα τα οικογενειακά κομπλιμέντα και ας περάσουμε και πάλι στην εκδήλωσή μας. Πες μας, μητέρα, τι γίνεται εκεί στο λιμανάκι. Είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που συμβαίνει εδώ στην Πάφο σήμερα. Και γνωρίζοντας την εμπλοκή του συζύγου μου σε όλη αυτή την ιστορία, δεν έχω να δηλώσω. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη και πολύ συγκινημένη που είμαι σύζυγος του Γιώργου Τάκου. Oh, μια μεγάλη εξομολόγηση αγάπης. Εσύ, πατέρα, τι έχεις να δηλώσεις για τη μητέρα μου? Ό,τι και αν πω για τη μητέρα σου είναι λίγο. Νομίζω πως ο πατέρας μου είναι πολύ συγκινημένος και δεν μπορεί να μιλήσει. Ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τα κουσιλούθια. Να μου κάνουν τα μωρά. Ήταν πολύ φρόνημα σήμερα. Μα πού είναι ο Μάικ? Είπε μου ήταν να πάνε δικά τις συμμαθητές. Έτσι, ε. Δεν μπορούσε πρώτα να έρθει να με δει λίγο εμένα. Τι να σου πω, ρε Βέλινα. Τόσο μητσής τώρα τελευταία, πολλά συγχυσμένος. Δηλαδή θέλησε πολλά, ρε μάνα μου, αλλά επειδή είσαι εντυπωσιακή γυναίκα, δεν αντέχει να βλέπει άλλον άντρα να στέκεται δίπλα σου. Κατάλαβες, φοάτι. Και εγώ που νόμιζα πως η παρεξήγηση με τον Άλεξ λύθηκε. Σήμερα είναι Άλεξ, αύριο είναι ένα Μιχαλίσκος της αντρικής και έχει ο Θεός. Όπως και να έχει, ο Μάικ θα ζηλεύει οποιοδήποτε σταθεί δίπλα σου. Εκτός και αν έχεις τρόπο να τα αντιμετωπίσεις. Και τι θέλεις να κάνω, να φορέσω φερετζέ? Θα σου πω με έναν ησυχής. Σε λίγα χρόνια μπορεί να σχημίζεις, θα σε ζηλεύει καθόλου. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω σκοπό να σχημίσω σε λίγα χρόνια. Έχουμε πρόβλημα, αγκά. Κόρη! Σου πιέω ένα ψαρί τώρα να το καθαρίσεις. Έτσι με του νου σου, κύριε Ηράκλη. Εγώ δεν έχω όρεξη σήμερα να καθαρίζω ψάρκα. Μα πού θα βρουν, ξέρω ότι αρέσκουν σου τα ψάρκα. Ναι, βέβαια, με στο πιάτο καθαρισμένα. Εσύ σε ψαρό ταβέρνες. Ναι, κυρία Σταυρό, έχει δίκιο. Εν ερωτήσαμε τη γνώμη σου, κύριε Κομμωτά. Αρχή Κομμωτάς. Άντε ρε παπά, έχει δίκιο η μαμά μου. Γιατί πάμε σε μια ψαρό ταβέρνα να φάμε όλοι μαζί. Αγόρι μου, 4 πλάσματα τώρα να πάνε να δούμε γίνουν 80 λίρες σε ψαρό ταβέρνα. Καλά, τι πρέπει να κάνουμε, Ηράκλη μου, να μείνουμε νηστικοί. Ορίστε αυτού να πάνε να δούμε 80 λίρες να φάμε ψάρι, αφού μπορώ να πιάω ψάρι μου και μου η θάλασσα. Μέρα πάντως ο αέρας της θάλασσας έτσι άνοιξε μου την όρεξη. Ναι, πετάξτε στο τροχόσπιτο, εσύ ψουμί να κάνεις κάτι σάντουιτς να φάει. Έστω με θάλασσα να φάμε σάντουιτς. Οπ, κάτι αρκιά ρε παιδιά. Είμαι απ' αυτές που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Για, 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 τι σημαίνουν όλα αυτά? Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι. Κάνω γκου και τρομάζει ο δουνιάς. Με το βρεμένο σούπερ. Αφήνεις με τι να φορνίσουμε σήμερα, κύριε Μουρτατέλα? Δεν μας σταματημένα, ρε. Όχι, είμαι ξεκινημένος. Δουλεύκες μου τώρα? Όχι, μ' αρέσει και να δουλεύω. Ευαγγελία μου, πέω το παιδί ενώ φορέ. Αφού είμαι δαμέ, γιατί μιλάς στις Ευαγγελία? Το λοιπόν, με μαλώνετε. Αυτό που θα φουρνίσουμε σήμερα, θα αρχίσει από φού, Βασιλάκη μου. Κούπα. Φούπα, ρε. Η κούπα αρκεύκει από κάπα. Εμείς θα φουρνίσουμε κάτι που αρκεύκει από φού. Το μεγαλύτερο φυσούλι. Ρε, πέμω το πρωί και στήποτε λιγμόνιον και πειράξεσαι, ρε. Εντάξει, αν θέλει να φουρνίσω με φωστούκια, ρε. Βασιλάκη μου, σκέφτου λίγο, μάνα μου. Τη μεγαλύτερη φράουλα.
Πε μου, είσαι επελός ρε φίλε, όχι σαν προσπαθείς να μας πελάνεις. Είμαι επελός, επέλανε με η αρφή σου. Να μου πες για η αρφή μου ρε. Μόλις την είδα επέλανα, είμαι επελαμένος πάνω της. Α ναι, επέ μου και γιατί ρε φίλε. Μεγάλος κόμματος. Α μάνα μάνα για να μην σπάσω. Γιώργο μου, σιγά. Πάμε να ψήσουμε τη μεγαλύτερη φλάνα του κόσμου. Παρακαλώ φασαρία και τι αφάς εσύ που θα με συζητάνε σε όλο το νησί που θα με συζητάνε. Α! Πατέρα, πρέπει να σε συγχαρώ. Γιατί αγάπη μου. Που τα καταφέρατε. Επιτέλους η Κύπρος μπήκε επίσημα στο ρεκόρ Γκίνες. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολουθούν και να μην ξεχνούν κάτι. Ότι το ρεκόρ ήταν απλά ένας τρόπος για να περάσουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει έγκαιρα τις εξετάσεις της. Μ' ακούτε? Ο καρκίνος του μαστού, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρέπει και μπορεί να νικηθεί. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και να περάσουμε πάλι στην ανταποκρίτριά μας την Πάφο Μάρο Τάκου για να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον κόσμο που βρίσκεται στο λιμανάκι. Μάρο, είσαι πολύ ωραία δημοσιογράφος, Μάρο. Όπου και αν είσαι να κέψει να ρίξει κανένα τέτοιο ειδήσιο. Έκοψα να μιλώ που πάνω στη μίλια να μαν που πάνω στη μίλια και εδώ κάτω της κάλης μου κι αλλάξαμε φίλια εσύρα το μήλον και λέ κυλίσε. Τι πουν να την φιλήσω και νεκαϊλήσε. Αγαπημένοι τηλεθεατές της κόρης μου, βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Καλαδοπάφου, όπου πίσω μπορείτε να δείτε το Μεσαιωνικό Κάστρο. Να πούμε ότι η εκδήλωσή μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε και το ελικόπτερο της αστυνομίας να υπερίπτεται της εκδήλωσης. Να πούμε ότι για λόγους ασφαλείας η αστυνομία δεν μας επέτρεψε να απλώσουμε αυτή την αλυσίδα στη Θοδέσμων μέχρι τη Λεμεσό. Αλλά αυτά τα 90 χιλιόμετρα που θα καλύψουν απόσταση και να πούμε εδώ 30 χιλιόμετρα περισσότερα από το ρεκόρ της Σιγκαπούρης θα περιστραφούν γύρω από το χώρο εδώ στο λιμανάκι και στο κάστρο. Θα καλύψουμε αυτή την απόσταση λοιπόν με αυτό το τρόπο για λόγους ασφαλείας. Κυπαρισάκι να ψηλά το παλικάρι που αγαπώ. Ετακούι, που να μεγαλώσεις να γίνεις σαν τον αρφό σου ζηλιάρης. Εγώ δεν τον κατηγορώ. Όποιος αγαπάει, ζηλεύει. Δεν υβρέθετε η σου, ρε Βελίνα. Πριν λίγο έκαμε μου παράπονο ότι δεν αντέχεις τις ζήλιες του και τώρα υπερασπίζεσαι του. Εμένα μου αρέσει ο άντρας να ζηλεύει, αλλά όχι να γίνεται υπερβολικός, να μην με καταπιέζει. Ποιος καταπιέζει ποιον? Εσύ, κυρία Τότα, τον κύριο Νικόλα, η αγκόνισσα σου επιένει εμένα και η κόρη σου τον πεθερό μου. Γενικά μες του την οικογένεια, αν οι γενέκες καταπιέζετε τους άντρας σας. Είναι τα πράγμα. Είπα το για αστείο, κυρία Τότα, να γελάσεις. Ναι, γέλασα καθόλου. Ήταν πολλά σαχλών το αστείο σου. Μα πού είναι ο κύριος Νικόλας? Επί ένα πληθεί, μάνα μου και έβρεξε το παντελόνι. Έστειλα τον κι εγώ για τιμωρία να το σιδερώσει. Ωι λάω μου, πού ξέρει να σιδερώνει ο παππούς? Ευκαιρία να μάθει. Τότα, έκαψα το παντελόνι! Έκαψε το παντελόνι, ο Θεόφοβος! Τώρα να τον πάρω έσω και με καλή γυαλού του. Πάμπο, εγώ σε λίγο πρέπει να πάω στη σχολή χορού. Εντάξει, πιένε και προσέχω εγώ τα μωρά. Ευχαριστώ. Άντε, bye. Το καλό. Λοιπόν, κόρη μου, θέλω να μου υποσχεθείς όταν μεγαλώσεις να μην βασανίζεις τους άντρες, εντάξει, μωρό μου. Άρα, είσαι να μέσα στο μητόχο με το βασούλι μας στην κεφαλή. Αου! Και θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα δέρεις ποτέ τον άντρα σου, εντάξει. Εσύ σταμάτα να γέλας. Σαγιάρι, τότε.
Βασιλάκι μου, αρέσκουν σουφλάουνες. Καλό, ό,τι τρώετε αρέσκει μου. Αλλά και το αφού στο θωρό αρέσκει του το φαΐ. Δεν καταλάβω το υπορεμόμενο σου, ρε. Τρώεις όλο το φαΐ σου, λαλό. Μασχαλά σου είσαι αναλιούμενο χτίνο. Χτίνο, ρε. Με την καλή έννοια που το είπε, ρε Γιώργο μου, το χτίνο. Τέλος πάντων, για χάρη της αφής μου, θα σας δημόσουμε στη φλάουνα. Ευχαριστώ. Πέ μου, και πόσο μεγάλη είναι η φλάουνα που να κάνουμε εμάς, ρε Μουρτατέλλα. Για μαζί σου. Αλλά τώρα πιστεύω να σπάσω ένα λουλί αυκά. Αρέσκει μου πολλά να σπάζω αυκά. Πόσα θέλεις να σου σπάσω? Περίπου 450. 450. Ναι, 450 και πρόκειται να πέσει κατά τσόφλι μέσα. Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπε να μην τρυπάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις τρεις παραμέτρους που έχει αυτή η εκδήλωση. Η πρώτη, όπως όλοι ίσως ήδη να γνωρίζετε, είναι το σπάσιμο του ρεκόρ Guinness που κατήχε προηγουμένως η Σιγκαπούρη με πέρα από 100.000 στιθόδεσμους και θα καλύψουμε την απόσταση των 90 χιλιόμετρων. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι όλα τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα διατεθούν για την εκστρατεία πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Η τρίτη παράμετρος είναι ότι όλα αυτά τα στιθόδεσμα που έχουν μαζευτεί πέραν των 100.000 θα σταλούν σε φτωχές χώρες της Αφρικής. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται πάρα πολλοί σκοποί. Ευχόμαστε η Κύπρος μας να κατέχει πάντα τέτοιες πρωτιές που να την προβάλλουν διεθνώς αλλά να εξυπηρετούν και ένα ιερό σκοπό. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος αυτής της μαραθώνιας εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τώρα που αρκεύκω και ξεπερνώ το τρακ, τελειώσαμε. Πατέρα, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες αποκλειστικά στη δική μου εκπομπή. Εγώ να σε ευχαριστήσω, έχεις και το μέσο, για μέσο μου. Μα και να ήθελα να πάω οπουδήποτε αλλού, περίμενε, δεν μπορούσα να γίνεται, διότι δεν μπορούσα να κλωνοποιηθώ. Θέλω να μου πεις τώρα τα μελλοντικά σου σχέδια. Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι κοινά με όλον τον Κυπρίο. Να ξεχρεώσουμε τα κρέη μας. Όχι, εννοούσα τα σχέδιά σου όσον αφορά τα ρεκόρ Guinness, γιατί άκουσα ότι θέλεις να σπάσεις ακόμα ένα ρεκόρ. Αυτό είναι πραγματικότητα, θέλω να σπάσω ακόμα ένα ρεκόρ, αλλά δεν αποφάσισα ποιο ρεκόρ θα σπάσω. Να σου δώσω εγώ μια ιδέα. Μπορείς να κάνεις το μεγαλύτερο χαλούμι, ας πούμε να είναι ίσα με μια τριόροφη πολυκατοικία. Πολλά καλό. Πολλά μου φέρει. Να μπορώ να κάνω το μεγαλύτερο σουζούκο. Wow! Και αυτό είναι ωραία ιδέα, αλλά πόσο μεγάλος να είναι αυτός ο σουζούκος? Μεγάλος. Τσίτου σουζούκο. Μίλια, μακριά. Όπως τον αγωγό του πετρελαίου που πάει από το Ιράκι στην Τουρκία. Όχι, κοίταξε, να μιλούμε σοβαρά. Δεν θέλω να σπάσω ρεκόρ, αλλά δεν αποφάσισα εγώ ποιο ρεκόρ να σπάσω. Τότε να πούμε στους τηλεθεατές μας αν έχουν κάποια ιδέα να μας τηλεφωνήσουν και να μας την πούν. Αν έχετε κάποια ιδέα για ρεκόρ Guinness, πάρτε μας ώρες γραφείου στο 22-58-03-73. 22-58-03-73. Εγώ πάντως τώρα είμαι έτοιμος και δεν με σταματάει τίποτα. Είμαι έτοιμος. Μπορώ να φτιάξω από το μεγαλύτερο λουκουμά μέχρι τη μεγαλύτερη μπόμπα. Πόμπα! Όχι μπόμπα που νομίζω, κατάλαβες αγαπή. Μπόμπα με την άλλη εννοώ, την μελωμένη την μπόμπα. Βάει με το σάμαλι. Μάλιστα. 22-58-03-73 για τις ιδέες σας. Γεια σας. Τι μπαζού χτένεις το Λίον. Καλημέρα, Γιούδη μου! Καλώς τους! Μόνο μου, την Παναγία μου είναι τα μορφή του διαγκόνισσα μας. Ρε, μα δεν που τραγουγάς το μωρό. Είπα στο καν Κυπριακό να πάμε, το πείτε σπένεις όμως, γιατί δεν θέλω το άλλο Κυπριακά τραγουδιά. Καλά, τι τραγουδιά πρέπει να ακούν τα μωρά στην Κύπρο, αφρικάνικα. Κλασική μουσική, λάλη. Τέλος πάντων, κάτσε. Όχι να κάτσω γιατί εγώ είμαι πολλά κουραμένος σήμερα. Γιατί, τσαπίζες. Ψάρευκες πού? Πού ψάρευκε ρε ο κόσμος, στη θάλασσα. Πιάμε το τροχό σπιτούι μας. Το τροχό σπιτούι, σοβαρά. Ποιος θα σε τράβησε? Σιούς ο Τσαλαπέτινός, για μου φίλος αδερφής ο Κρίσης. Παναγία μου, κι αν τέχω γίνει το ξεκτενισμένο, να τριχομαλίσω καμιά ημέρα. Θα προλάβεις. Γιατί? Θα τον τριχομαλίσω πρώτος εγώ. Κανόνες εδώ σκουδούν το Λουκά.
Γίνει. Α, πολύ ωραία. Βλέπω έχουν λαστήσει σουτιέν μέχρι και στους κάφτους. Γεια σου και πάλι, κύριε Μάρου. Μου άρεσε πάρα πολύ ο καφές σας το πρωί και είπα να τσιμπήσω και κάτι πριν πάω πίσω Λευκοσία. Προτείνω κρέπα Απόλλων με μανιταράκια και κουτόπολο. Κρέπα Απόλλων. Παρόλο που είμαι με την ΑΕΛ, θα τη δοκιμάσω. Πώς πάει η εκδήλωση στο λιμανάκι? Α, εγώ τελείωσα με τις ανταποκρίσεις μου. Η εκδήλωση βέβαια ακόμα συνεχίζεται. Ακόμα ενώνουν σουτιέν. Ωραία, και πόσα μαζέψατε? Πάρα πολλά, περισσότερα από όσα περίμεναν. Η Πάφος ανήκει και επίσημα τώρα πια στο ρεκόρ Guinness, σπάζοντας την αλυσίδα με 99.000 στιθόδεσμα. Α, πολύ ωραία, και εμείς εδώ μαζέψαμε περίπου 1.000. Τότε πάρτε τα τώρα για να σπάσουν μαζί με τα δικά σας το φράγμα των 100.000. Έχετε δίκιο, τα μαζεύω αμέσως. Θα σε βοηθήσω. Ναι. Να πάω να πεις της μάνας σου να κάνει κι άλλη γόνη και εκείνη μπωκάμε τώρα ένα την πάρω γιόνι και εκείνη μπωκάμε τώρα ένα την πάρω γιόνι. Τώρα τούτη είναι η πιο μεγάλη φλάουνα του κόσμου. Ναι, ανάμεση μέτρο. Αλλά όπως να πρέπει να κάνουμε ένα άλλη μια. Και γιατί? Τούτη είναι να τη φάω μόνος μου. Και κάτσε ρε, μα πακάμε ρε. Βασιλάκη μου, αν φάεις το δινούλι μόνος σου θα θέλει και μια μεγάλη να φρόζε και να χωνέψει. Πράγματι, να θέλω μια βαρέλα να φρόζα. Την πιο μεγάλη να φρόζα του κόσμου. Ένα σπάσω και το ρεκόρ. Έως πάντα, να φουρνίσουμε την φλάουνα και να πάει κάτω στο ορκό να θα στο δείξω. Άγια, έλα τάνα μου λίγο. Έλα Μαρίνα μου και εσύ. Έλα Μαρίνα. Χαιρετώ την ωραία Νεβελίνα. Άσε μετάκι και είμαι πολύ τιμωμένη. Πέμουν και όμως επίραξε να στείλω τη μηχανοκίνητη μονάδα αμέσως δράσεως να σκάμουν άχρηστος. Δεν έχω όρεξη αστεία. Γιατί ποιος σου διασκεύκω? Πριν 2 λεπτά πήρα και άλλη κλησία παρκάρισμα. Σε 2 μέρες 2 κλήσεις. Πού να βρω τώρα 100 λίρες να τις πληρώσω? 200 αν δεν το πληρώσετε έγκαιρα. Τι να κάνουμε Νεβελίνα μου, πρέπει να μάθετε να μην παρκάρετε παράνομα. Αφού η Λευκοσία δεν έχει δημόσια πάρκι, όπου και αν παρκάρουμε είναι παράνομα. Είναι τράπου του να λύσει και δίκαιο και από 5 λεπτά να γίνει 50 το πρόστιμο είναι μεγάλη κλεψάδοκα. Αλλά τι να κάνουμε, είμαι κι εγώ έναν όργανο το οποίο εκτελεί εντολές. Άλλο πρόβλημα με εκείνες τις κάμερες, όποτε περάσω βγάλω μου φωτογραφία. Τι να κάνω? Τι-πο-τα. Just smile. Πώς ρε πολλά ώρα μόνο το παιδί στη μοθιάρα. Άφηγε μου το χαρτωμένο της τον Ανδρέα, μια χαρά παιδί, και από κυκλοφορά με τον το φρούτο. Να άσυλα φρούτο. Και μάλιστα σαν πειμένο φρούτο. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάτε καλέ, εγώ νομίζω είναι απλά φίλοι. Ναι, είναι απλά φίλοι. Νομίζω είχα σε επεισόδια, μανά. Τούτε είναι αυτοκόλλητη μέρα νύχτα μαζί. Και εσύ νομίζεις ότι είναι μόνο φίλοι. Ξέρεις κάτι, γε μου, περνά πολλές ώρες μαζί του, επειδή είναι ο μάστρος της. Σταύρου, για όνομα του Θεού. Τα πράγματα ευχώς φανάρι. Ξέρεις ότι στην παραλία είναι κοντέψαση τόσο για να φιληθούσει. Μα σοβαρά. Ελπίζω σε πρόλαβες πριν να φιληθού. Ευτυχώς. Γιατί όπως είναι τα μαλλιά τους, δεν μπορέσασαι να κοντέψουν να σου άλλοι. Πάλε καλά. Αλλά και τούτη αρθή μου τώρα τελευταία όσον πάει γίνεται τέτοια για να πάω να ήρθα. Ελπίζω η κόρη μου να μην πάρει καθόλου που λέω της, ναι. Ναι, ας ελπίσουμε η κόρη σου να πάρει από τη γιαγιά της. Από την πεθαρά μου. Έχει κι άλλη γιαγιά το μωρό χαμπακι μου και μεν το ξηχάνεις. Εμέναν. Μακάρι κόρη μου να μεγαλώσεις και να γίνεις σαν τη γιαγιά σου τη Σταυρού. Ναι, μη κακόν του. Είπες κάτι, Ηράκλη. Μακάρι, Λαλίμανα, μακάρι. Και έλα κορούνα δούμε τα μαύρα σου τα μάτια. Τα μάτια που κάνουν κίνδες γλώσσες. Τι κάνεις Πάμπη, πάλι τραγούδα στο μωρό κυπριακά τραγούδια. Πόσες φορές να σου το πω πως δεν θέλω η κόρη μας να ακούει τέτοια τραγούδια. Γιατί του μωρού που τραγούδου ρε μάνα μου. Σοβαρά, σε ποιον τραγουδούσες? Στη μάνα μου. Αγάπησα την που καρκιάγας, αμάν και χάρηκα την. Τον ένα γρόνον είχα την,
τον άλλον έχασα την, την καρδιά με σκαμμένη και με τυραννείς. Ω, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Κάτσε καμπρέ. Έχει καιρό να μας επισκεφτείς. Αν δεν σε καλέσω, έρχεσαι σε σπίτι μας. Διότι μας επισκέπτεστε εσείς καθημερινά, δόξα σε ο Θεός, κυρία Τότα μας. Τι να κάνουμε, μάνα μου, όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Εγώ βουνό είναι 65 κιλό καημένο, βουνό μοιάζει εσείς παραπάνω. Βουνό. Κριάδες, είσαι πολλά πιο συμπαθητικός χωρίς τα αστεία σου. Ευχαριστώ, μπα. Ευχαριστώ. Πέτε πας τώρα που οφείλουμε την τιμή της προσκλήσης σας. Ήθελα να σε συγχαρώ για το ρεκόρ με τους συνθόδες μας. Ευχαριστώ, Μηδά. Μα ξέρεις, όπου πάω και όπου σταθώ, ούλος ο κόσμος τούτο συζητά. Ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία. Μπράβο, γαμπρέ μου, μπράβο! Την τότα μου, ρε, την ευαίσθητη μου. Ξέρεις ότι έχει 25 χρόνια που είσαι πεθερά μου. Πρώτη φορά μου λαλείς συγχαρητήρια για κάτι. Γεια σου, Κωστάκη. Νικολάκη μου. Νικόλα, το γαμπρό μας είναι Γιώργο που το λέω. Καλά. Ξέρω το, αλλά το Κωστάκης πάει του παραπάνω. Θέλεις να κάνουμε έναν ορκοδήλωση να το αλλάξουμε, Νικολάκη. Ναι. Άντε πήγαινε να κάνουμε έναν καφέ του γαμπρού μας και άφησε τις σαχλαμάρες. Καλή επιτυχία, Νικολάκη. Ευχαριστώ, Κωστάκη. Είδες τι τραβώ μας. Ανάβεις υπόψη σου τι ετράβησε ο γιος μαζί σου. Συγγνώμη. Ο πίνακας αυτός είναι πολύ σπουδαίος, λέω. Και δεν φτώχει, δεν αυτός. Και αυτός είναι ο πίνακας. Ο διάσημος ο πεθερός μου μπαίνει. Πήγε στη γιαγιά μου, τηλεφώνησε το ότι κάτι τον ήθελε. Πώς είπα εδώ, μητέρα. Ήρθαμε να δούμε λίγο το μωρό, κόρη μου. Μάνα μου, τι και μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Ναι, και όπου να είσαι να μιλήσει. Εγώ πόσο μήνων ήμουν που μίλησα, ρε μάνα. Εσύ χαμπάκι μου, νομίζω άρχισε να μιλήσει. Σταύρου ήταν 5-6 χρονών που μίλησε, ναι. Ναι, σιγά να πιάσει στρατιώτη να μιλήσω, άπα. Άτε ρε, Ηράκλη, κόψε τις πελάρες. Ο Χαμπάκης μου ήταν πολλά έξυπνο μωρό. Μίλησε πολλά γλυόρα. Δηλαδή σε ποια ακριβώς ηλικία να μίλησε, μητέρα. Το ήταν 4-5 μηνών. Να φανταστείς, ενός χρονού άκουε τραούθια από το ράδιο και λάλεμπαστα. Σοβαρά, ήμουν έτσι φαινόμενο, ρε μάνα. Νομίζω ότι η μητέρα σου λόγω μητρικής περηφάνειας υπερβάλλει λίγο, μπάμπι μου. Ρε μωρό μου, υπερβάλλει καθόλου, αφού θυμούμε, ήμουν μέσα στην Παρπατούσα και ο τραγούδων των δύο πόρτες έχει η ζωή του Κατσαντζίδη. Το ιδανικό τραγούδι για έναν νεογέννητο. Τέλος πάντων, εμείς παιδιά μου είδαμε μέσα σε άλλες σταυρούρα να πιένουμε. Να ξανάρθουμε όμως, νύφη μου. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το όνομα του μωρού. Τι να συζητήσουμε δηλαδή. Εμέ μου το αρνηθείς. Το Σταυρού είναι πολλά ωραίο όνομα. Δεν θα το σχολιάσω. Σταυρού, τώρα δεν είναι ώρα για την συζήτηση. Άντε, παιδιά μου. Γεια σας. Στο καλό. Εμέ μου πεις το Σταυρού εν πολλά ωραίο όνομα, ναι. Πάμπη, δεν φανταζόμαι να σοβαρό μιλούσε η μάμμα σου. Άρα μωρό μας, τι έφτιανε η μάνα μου. Έχει χιούμορ η μάνα μου. Σε συνύχτα σιώνισε νουλά μου, μαρούλα μου. Έψε συνύχτα σιώνισε νουλά μου, μαρούλα μου. Τα πράγματα ευκάλαμε, να. Πράγματι, Γιώργο, είναι υπέροχη φλάουνα. Τώρα έχει η Περούντα, έχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης φλάουνας του κόσμου. Ναι, και μετά να ζωγούμε και να γυρώμε στο χορκό. Οκ, αλλά να τη φάω μόνος μου μετά. Σας βολεύει να σας το κρατώ έτσι, να σας το τραβώ λιγάκι ή να σας πάρω τις άρετες. Η Μάρο είπε μου ότι θέλεις να εμπλακεί και σε έναν άλλο ρεκόρ γίνεσαι, πράγματι έτσι. Έτσι είναι. Όταν μου θέλω για φέτος τουλάχιστον να βρω ένα νέο ρεκόρ γίνες για την Κύπρο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να βρούμε.
Εάν θέλεις, μπορώ να συμπλέξω το μεγαλύτερο τρικό του κόσμου. Να έχει μάκρος 100 μέτρα. Καλό. 100 μέτρα τρικό θα με... Την νεολαία. Αυτή την Κυριακή... Ναι, θέλω να ψήσω... Λούμε για ρεκορκίνες. Ρεκορκίνες, Νικολάκη μου. Έχεις ζει καμιά ιδέα? Ναι, θέλω να ψήσω το μεγαλύτερο καφέ του κόσμου. 20 τόνους καφέ. Καλό! Έγινε το όμως. Γιατί? Γιατί μπορεί να βρούμε τόσο μεγάλο φετζαρούλι να χωρεί τόσο καφέ. Μια και μιλούμε για καφέδες, πού είναι ο καφές που πεις να κάνεις στο γάμπρο μας? Αμάν, εξήχασα, παρά το φέρω. υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε, γάμπρε μου. Εν ξέρω, σου είπε η Μάρο, αλλά θέλω να βαφτίσω το μωρό σας. Τότε μου, μα. Έτσι λίγο με αργιανούνα. Μεγάλη. Τα για άλλες παντρεύονται στην ηλικία μου. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εδώ μας μόνο και ο τρεις ημέρες να το σκεφτούμε. Και ο τρεις ημέρες. Ευχαριστώ, Νικολάκη μου. Παρακαλώ. Στην υγειά σου, αγοράκι μου. Στην υγειά σου. Ναι, μα το φλιτζανάκι είναι όφκερ. Μου έρω καφές. Αμάν, ξέχασε να βάλω καφέ με στο φλιτζάνι. Λοιπόν, είσαι ο πιο σταματημένος άνθρωπος του κόσμου. Ένα πω στο ρεκόρ Γκίνες. Σίγουρα. Να μην σε βάλουν και εξώφυλλο. Έλα εδώ πιαδάκι να βάλεις τον καφέ. Λιωδάκι μου. Θα σου πω, θα σου λες αγαπώ κι ας λες τα γρούσα σου τα μακούτια. Δεν έχει πλάσμα που να αγαπάς τον κόσμο για να μην ζητήσει. Όποιος πει έτσι πράγμα είναι ψεύτης. Ω πατέρα, εγώ δεν είμαι ψεύτης. Εγώ δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης. Μπορεί να είμαι και ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που δεν ζηλεύει. Λαμπή μου! Ωρα μου! Σήμερα θα πάω με κάποιους παλιούς συμφοιτητές μου για φραπέ. Φραπέ. Με εκείνον το remote control που προσπαθείς να αλλάξεις τα κανάλια. Ναι, αν όπως χαλασμένο. Χαλασμένη είναι η κεφαλή σου. Τούτον είναι το remote control του air condition. Γι' αυτόν δεν μπορούσα να δω το σίγμα. Μάντεψε πια έπειρε το μάμιν τηλέφωνο. Μα δεν είμαι ο μάντης της Ρεσίας, αγάπη μου, και βιάζομαι να πω σε σχολείο. Τέλειωνε, πέ μου. Η Ρένα. Ποιο Ρένα, Βλαχοπούλου? Όχι, η Ρένα η παλιά του συμμαθήτρια. Μα ζούνε που έλεγε ότι... Ναι, και είναι που έλεγε πως το μωρό της ήταν δικό του Πάμπη. Μπορείς να μου πεις τι το θέλει τώρα. Κι αν η ζωή σήκωση τους φουρτούν αγριεμένη, τούτοι σφίχτα αγκαλιάζονται και πιο αγαπημένοι.